Ποιος το... Λοιπόν, έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό το συγκεκριμένο δεν το γουστάζει. Αυτό, αυτό είναι... και άλλο ένα κάτι. Παραλάβει ήδη το πρώτο. Αυτό θα το κάνει με βόλτα. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε. Είναι απλό πρακτικό. Την Δευτέρα κάνουμε πράξη κάτι που είναι αυτονόητο για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση όλων. Καταθέτουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών το νομοσχέδιο με το οποίο πλέον το κράτος και η αυτοδιοίκηση έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ηλεκτρικά, ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα. Είναι μια αναγκαία καινοτομία η οποία έχει γίνει πράξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολύ σύντομα θα είναι πράξη και στην δική μας χώρα. Η παρουσία μου στην έκθεση είναι συμβολική. Όλες οι σχετικές προμήθειες θα γίνουν με όλους τους νόμιμους τρόπους διαγωνισμούς. Ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό όταν είναι για το καλό του περιβάλλοντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ως Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το ΔΔΕ προετοιμάζουμε το αστικό περιβάλλον ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορούν και να φορτίζουν, αλλά μπορούν να μπορούν να έχουν και προτεραιότητα στο αστικό περιβάλλον, σε θέση στάθμευσης ή και σε κυκλοφορία. Άρα φορολογικά κίνητρα, φοριακά κίνητρα, περιβαλλοντικά κίνητρα και κίνητρα για την προσέλκυση των επενδύσεων που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες στην κυκλοφορία.